Κύριε Γεράκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καλώς, καλώς Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, κύριε Χαζή Νικολάου. Να δώσουμε το, την ε, τη ταυτότητα. Τη έρευνα. Έγινε σε άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου, 17 ετών και άνω. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 1.292 νοικοκυριά, κατά τη μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Στο χρονικό διάστημα 10 με 14 Μαΐου, Έγινε με μειχτή μεθοδολογία. Επομένω, έχουμε πιάσει πλήρω τι τελευταίε εξελίξει. Τέλειω, ε, τέλειωσε χθε. Και έγινε με τηλεφωνικό και διαδικτυακό τρόπο ώστε να καλύψουμε ε, όλα τα κοινά. Και το μέγιστο στατιστικό σφάλμα είναι 2,7%. Μάλιστα. Πάμε να τρέξουμε γρήγορα, γρήγορα στις Βέβαια. κάρτες. Ε, ξεκινώντας από την αξιολόγηση των οικονομικών εξαγγελίων του Πρωθυπουργού. Η ερώτηση ήταν πώς αξιολογείται τις πρόσφατες οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές 14,2%, αρκετά σημαντικές 22,7% όχι και τόσο σημαντικέ 19%, καθόλου σημαντικέ 41%. Εάν προσθέσουμε το πολύ και αρκετά σημαντικέ, δηλαδή μια θετική αξιολόγηση, βλέπουμε ότι το 36,9% αξιολογεί θετικά τι πρόσφατε οικονομικέ εξαγγελίε και ένα στου έξι, το 60% αρνητικά. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι απαντήσει εξαρτώνται και από την κομματική προέλευση και τοποθέτηση των ερωτωμένων. Αλλάζει επομένω. Ναι, ένα παράδειγμα να δώσουμε για ναι, να ναι. καταλάβουν οι τηλεθεατέ μα: Ένα θετικό ισοζύγιο αξιολόγηση βλέπουμε στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2015, το 60-61% ήταν θετικά. Αντίστοιχα, στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία, όχι και τόσο σημαντικέ ή καθόλου σημαντικέ, είναι το 78%. Βάλιστα. Και αντίστοιχο ποσοστό αρνητική αξιολόγηση και στου ψηφοφόρου των άλλων κομμάτων. Πάμε να δούμε πώ επηρεάζει τι μετακινήσει ε, των ψηφοφόρων. Ε, η, η παροχή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και κάναμε αυτή την ερώτηση, η οποία ήταν Πολύ συγκεκριμένη και πολύ αποκαλυπτική. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις του Πρωθυπουργού άλλαξαν τη δική σας ψήφο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Βλέπουμε λοιπόν ένα 18,7% που λέει έτσι κι αλλιώς θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, είτε τα έπαιρνε είτε δεν τα έπαιρνε τα μέτρα. Βλέπουμε ένα 71,9% που λέει όχι, έτσι κι αλλιώς δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε ένα 2,3% του εκλογικού σώματος που λέει αποφάσισα να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ λόγω των μέτρων. Ε, μικρό φαίνεται, αν όμω κάνει κανείς μια αναγωγή στο εκλογικό σώμα και πούμε ότι υπολογίσουμε περίπου ότι το 1% είναι 50 με 55 χιλιάδες ψήφοι, βλέπουμε ότι 100 με 150 χιλιάδες ψηφοφόροι Άλλαξαν την ψήφο του υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ε, για τα συγκεκριμένα δεν λόγω του συγκεκριμένου μέτρου. Δεν είναι μικρό, Ναι, φαίνεται, είναι, αλλά δεν είναι. Αλλά σημαντικό. Είναι. Ε, πείτε μου τώρα, ε, 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 μετά τις εξαγγελίες ε, Τσίπρα, ε, πώς βλέπουν ε, την, ε, ε, την επόμενη μέρα, δηλαδή με ποια κυβέρνηση θεωρούν ότι τα νοικοκυριά θα έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση. Η ερώτηση λοιπόν ήταν ακριβώ έτσι όπω τη θέσατε, κύριε Νικολάου με ποια κυβέρνηση θεωρείτε ότι υπάρχουν περισσότερε πιθανότητε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σα και η προσωπική σα κατάσταση. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό τον Τσίπρα αναφέρει το 27,9% των ψηφοφόρων και με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 42%. Άρα λοιπόν. Το 40,2%. Το 40,2%. 40 ναι, ναι. Ε, επειδή. Την είχαμε θέσει αυτή την ερώτηση, γιατί τρέχουμε και έρευνε οι οποίε θα θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα μα βοηθήσουν στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο. Βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση κατά μία μονάδα, 1,1 για την ακρίβεια, στο ποσοστό όσων λένε με κυβέρνηση, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό των Αλέξη Τσίπρα. Είναι σήμερα 27,9 και ήταν 26,8 πριν τα, πριν τα, τα μέτρα. Πάμε Ωστόσο, στη... εξακολουθεί παρα... μετά τα Να υπάρχει μέτρα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ε, στην απάντηση υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην παράσταση νίκη. Βλέπουμε την κάρτα. Ανεξάρτητα με το τι θα ψηφίσετε, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει τι εκλογέ. Βλέπουμε Νέα Δημοκρατία 62,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 22,3%, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω 15,2. Βλέπουμε λοιπόν. Την παράσταση νίκη υπέρ τη Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στι προηγούμενε εκλογέ, Με... η οποία θυμίζω ότι ήταν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόθεση ψήφου. Τρέχω γρήγορα, γιατί Βεβαίως. ο χρόνο μα είναι πολύ πιεσμένο. Πάμε να δούμε λοιπόν, και είναι οκόμα, η κάρτα λοιπόν, που περιμένουμε όλοι. Είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε αν είχαμε σήμερα ευρωεκλογέ. Νέα Δημοκρατία 20... 29,3 ΣΥΡΙΖΑ 21,7. Επειδή οι τηλεθεατές μα σκέφτονται και ποια είναι η διαφορά, το αναφέρω ότι είναι 7,6. Κίνημα αλλαγή στην τρίτη θέση με 6,3. Χρυσή Αυγή με 6. Κουκουέ με 5,1. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα ανοιχτό στίχημα τη τρίτη θέση. Ναι, ναι. Ελληνική λύση 2,2. Ένωση κεντρών 2. Αν πάμε στην επόμενη κάρτα, θα δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Λαϊκή ενότητα. Προτρέχω. Λαϊκή ενότητα 1,3. Μέρα 25 1,2. Το ποτάμι 1,2. Ανεξάρτητοι Έλληνε 1,1. Οι Οικολόγοι με 1. Η δημιουργία ξανά με 1. Άλλο κόμμα το οποίο συγκεντρώνει ποσοστά κάτω του, εν, του εν, 1%, 4,3%. Λευκό, άκυρο ή δεν θα πάω να ψηφίσω 4,3% και δεν έχω αποφασίσει 12%. Να δούμε τώρα και την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Ναι, ε, Τη σταθμισμένη όπως έχουμε ναι. συνηθίσει να λέμε. Κα, κάνουμε Παρότι... το απλώς. Αφαιρούμε το άκυρο λευκό και δεν θα πάω να ψηφίσω που δεν μετράει στην κάλπη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία 30,6%. Για το ΣΥΡΙΖΑ στο 22,6, η διαφορά είναι 8 μονάδε. Ε, το κίνημα αλλαγή 6,6, η Χρυσή Αυγή 6,2, το ΚΚΕ 5,3, η Ελληνική Λύση 2,3, η Ένωση Κεντρών 2,1 και, αν πάμε στην επόμενη κάρτα, θα δούμε λαϊκή και τη Λαϊκή Ενότητα, ενότητα στο 1,4, μέρα 25. 1,3, το ποτάμι 1,2, η ΑΝΕΛ 1,1, η οι Οικολόγη Πράσινη 1,1, δημιουργία ξανά 1,1, άλλο 4,4 και δεν έχω αποφασίσει 12,7. Μάλιστα. Φαίνεται μικρό το 12,7, αν ανυπολογίσει κανεί όμω το εκλογικό σώμα είναι γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για 700.000 πολίτε που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στι εκλογέ που θα έχουμε σε 11 μέρε. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα συσπυρώσει και μετακινήσει. Σε ποιο επίπεδο είναι η συσπύρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 53%, δηλαδή στου 100 που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στι βουλευτικέ εκλογέ. Οι 53 λένε ότι θα ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μετακινήσει προ άλλα κόμματα σε ένα ποσοστό 30,7%. Να πούμε, κύριε Χατζη Νικολάου, ότι αυτό το μισό μετακινείται προ τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ένα 14%. Έχουμε προ το άκυρο ε, λευκό 4,% και αναποφάσιστη 11,4%. Να δούμε και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει αυτή την εικόνα που είχε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, τα βανωμένη ψηλοί, θα τα βανωμένη, τα βανωμένη. Ναι, ναι. Το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας είναι, δεν είναι να αυξήσει τη συσπηρεσία του, αλλά να απευθυνθεί ε, σε, σε νιου κάμερς ναι. που λέμε ψηφοφόρους. Έχουμε λοιπόν μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας 82,6 με 12,5 όπου το 4,3%. Είναι προ τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλε μικρότερε μετακινήσει προ άλλα κόμματα. Άκυρο λευκό αποχύ, μηδενικό 0-1% και αναποφάσει του πολύ λίγου, 3,9%. Πάμε να δούμε και του αναποφάσει του αναφύλλω και ηλικιακή κατηγορία. Γιατί είπαμε, εδώ βλέπουμε την κομματική ε, προέλευση των αναποφασίσεων, αλλά μια που το αναφέρατε, Α, είναι προέλευση. σχετικά περισσότερο γυναίκε. Με, με, Μέση ηλικία όσον αφορά τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Εδώ στην οθόνη μα βλέπουμε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα κάρτα, η κομματική προέλευση των αναποφασίσεων, το μείγμα των αναποφασίσεων. Το 1 προ... τρίτο από είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Πουρα... Ε? Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1 τρίτο προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα το 9,2% από τη Νέα Δημοκρατία, το 9,2% από το Ποτάμι και λιγότερα... με λιγότερα ποσοστά από τα άλλα Μάλιστα. κόμματα όπω το βλέπουμε και δεν έχει ψηφίσει, έρχεται για πρώτη φορά δηλαδή στην κάλπη το 22. 7%. Άρα λοιπόν έχει ένα πλεονέκτημα, θα λέγαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ σε... στο κομμάτι των αναποφασίστων. Πάμε να δούμε τώρα και την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματο, όπου ε, φαντάζομαι ότι ε, μετράνε πολλά πράγματα για την τελική τη διαμόρφωση. Έχουμε δει στο παρελθόν δύο κυρίαρχε τάσει. Το ένα είναι να επιστρέφουν στα κόμματα του, κάτι το οποίο συνέβη στι προηγούμενε βουλευτικέ εκλογέ. Ναι, ναι. mm -hmm. Και το δεύτερο είναι να μοιράζονται κάπω αναλογικά, δηλαδή να ψηφίζουν όπω ψηφίζουν και οι αποφασισμένοι. Υπόλοιποι. Το Μάλιστα. οποίο το έχουμε δει σε τρει προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει. Όχι την τελευταία, αναφέρω, γιατί στην τελευταία είπαμε ότι ψήφισαν, επέστρεψαν στο κόμμα του. Και επειδή οι περισσότεροι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ευνοήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και, στην, ναι, και στο ναι. αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ε, σενάρια. Το ένα σενάριο είναι με αναλογική κατανομή αναποφασίστων. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Πού θα είναι το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι η διαφορά. Ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν μοιραστούν ε, αναλογικά αναλογικά οι αναποφάσιστοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στο 35%, αυτό τώρα με μια απόκληση τη τάξη του 2,6%. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυμαίνεται στο 25,9%. Αυτό μας κάνει μία διαφορά 9,1% σε αυτή την ε, ε, ναι. ε, περίπτωση. Υπάρχει όμω και μια δεύτερη περίπτωση, την οποία και αυτή πρέπει να εξετάζουμε. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι τι θα γίνει εάν τελικά οι αποφάσει. επιστρέψουν στα κόμματά του. Με δεδομένο λοιπόν, όπω είδαμε στην προηγούμενη κάρτα, ότι οι περισσότεροι ή σχετικά περισσότεροι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, εδώ προκύπτει μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία στο 33,1%. Και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 27,7. Ποια είναι λοιπόν η 5, διαφορά. 5,4. Άρα λοιπόν, στη μία περίπτωση 9,1. Είναι οι δύο ακραίε περιπτώσει, λέμε. από ότι... 5,4 ναι. έως έω 9,1. Συνήθω γίνεται κάτι ενδιάμεσο. Το οποίο γιατί πρέπει να παίρνει υπόψη σου και άλλου παράγοντε. Επομένω, κάπω έτσι καταλήγουμε στο 7, κάτι που μου είπατε πριν. Εάν είχαμε ένα, κάναμε ένα μέσο όρο, κάπου εκεί θα καταλήγαμε. Αλλά μπορούμε να δούμε και μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματο. Με μια mm. πολυπαραγωγική ανάλυση. Δηλαδή, παίρνοντα υπόψη εκτό από την κομματική προέλευση ορισμένε ερωτήσει που θέσαμε στου αναποφάσει του, όπω μεταξύ ποιων επιλογών τα λαντεύεστε. μα απάντησαν οι αναποφάσιστοι. Ποια είναι η πιθανότερη επιλογή σα τώρα, Δεν θα το κάνετε, αλλά αν είσαστε τώρα ναι, πάνω από ναι. την κάλπη. Ε, Τοποθέτηση σε βασικού δείκτε τη έρευνα ερωτηματολογία. Και καταλήγουμε λοιπόν στην εξή ε, εκτίμηση αυτή Πάμε τη στιγμή. Τη λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 31,7 έω. 36,9. Αν ψάχνουμε για μια κεντρική τιμή, 34,3. 34 Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κυμανθεί από 23,9 από έως 28,7. Αν ψάχνουμε, το κάνουμε για διευκόλυνση των, ναι, των τηλεθεατών, το κάνουμε για ναι, ναι. την κεντρική τιμή. Ουσιαστικά είναι ένα εφεύρημα, δεν υπάρχει. Η διαφορά, εδώ είναι 8 μονάδες. Εδώ λοιπόν είναι 8 μονάδες. Μάλιστα. Να δούμε και τη μέση τιμή των άλλων κομμάτων. Ναι που είναι 7,6 στο 7, κίνημα αλλαγής. Η Χρυσή Αυγή 6,7. Το ΚΚΕ 5,7, η ελληνική λύση 2,7. Θέλει μια προσοχή με τι μέσε τιμέ. Διότι, για παράδειγμα, η ελληνική λύση από 1,8 έω 3,6. Δεν σημαίνει απο... ότι μπορεί και να μπει. Είναι ναι, ναι. Είναι ένα Προφανώ είναι ένα ερωτηματικό. Το, οποίο, το ίδιο ισχύει και για την Ένωση Κεντρών. Ναι, με την ναι. κεντρική τιμή 2,5 από 1,6 έω 3,4. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και αλληλοεπικαλύψει όσον αφορά τη σειρά. Το ποτάμι στο 2,2, οι, οι ανεξάρτητοι Έλληνε 1,5, λαϊκή ενότητα 1,5, μέρα 25, 1,5, οι οικολόγοι 1,3, δημιουργία ξανά 1,1 και άλλο 5,1, που σημαίνει από 3,9 έως 6,3. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Γεράκη. Ευχαριστώ. Θα έχουμε ευχαριστώ. την ευκαιρία ευχαριστώ. να πούμε πολύ περισσότερα στην εκλογική βραδιά.